Είναι μαζί μας ο Υπουργός της Ανάπτυξης και των Επενδύσεων, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας στην εκπομπή μας, στη δεύτερη μας εκπομπή. Και να είστε καλά. Είναι και οι συνάδελφοί μας, ο Αντώνης ο Φουρλής και ο Γιάννης ο Στρατάκης. Καλημέρα, κύριε συνάδελφοι. Καλημέρα, κύριε Φουρλή. Σας το επιστρέφω σαν παράδεκτο. Του δώσαμε το κάθε με δική του ευθύνη. Με δική του ευθύνη. Πολύ προηγούμενο. Η αλήθεια είναι το σχετικό βίντεο τα έχει σπάσει στο YouTube. Έτσι. Δεν φταίμε εμεί πάντα. Με επισκίε ο Παπαδάκη. Όχι, δεν σε ευσκέψω. Πρέπει να σα πω ότι κάνει καλά. Για τον Γιάννη δεν φταίμε εμείς. Ούτε για τον Γιώργο φταίει. Άστα αυτά. Έχουμε κι άλλα όμως. Έχουμε κι άλλα, παιδιά. Πριν καν τελειώσει ο Σεπτέμβριος, οι Λαρισαίοι αγρότες βγαίνουν στους δρόμους. Αύριο στις 11 λοιπόν, αγροτικό συλλαλητήριο στον κόμβο Πλατικάμπου Αγιάς. Βγαίνουν στους δρόμους για τις πολύ χαμηλές τιμές στο βαμβάκι. Ουσιαστικά αυτό που ζητούν οι βαμβακοπαραγωγοί είναι να πληρώνονται αντίστοιχα με την ποιότητα του βαμβακιού. Όπως δηλώνουν, δεν θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια και ήδη έχουν ζητήσει συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Και μας δίνεις βεβαίως την πρώτη πάσα, και δεν είναι υπεύθυνος ο Υπουργός της Ανάπτυξης. Κύριε Υπουργέ, τώρα έχουν και αυτοί τα δίκια τους οι άνθρωποι. Είναι πολύ χαμηλές τιμές, όχι μόνο στο βαμβάκι. Παντού. Παντού. Είχαμε χθες ροδοκινοπαραγωγούς. Έχουμε κάτω τα πορτοκάλια. Τα παίρνουν σε εξευθυλιστικές τιμές. Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση? Καταρχάς, εγώ δεν υποτιμώ τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Άλλωστε, και ως υπουργός ανάπτυξης, πρέπει να σας πω ότι χωρίς πρωτογενή τομέα δεν μπορεί να πάρει προς οικονομία. Οφείλουμε να θέσω ένα προβληματισμό. Ξέρετε, αν κάθε χρόνο την ίδια εποχή γίνεται το ίδιο πράγμα με τους αγρότες, κάθε χρόνο, που ξεκινάνε περίπου τώρα οι κινητοποιήσεις και πέμπει το Φεβρουάριο σταματάνε. Αυτό γίνεται όσο εγώ είμαι βουλευτής 12 χρόνια, νομίζω ότι το έχω ζήσει και τις 12 χρονιές. Αλλάζουν κυβερνήσεις, το ίδιο γίνεται. Αυτό, ξέρετε, κάπου υποτιμά και τον αγώνα τον ίδιο που κάνουν οι ίδιοι. Για να το κάνεις κάθε χρόνο, πάει να πει ότι εντάξει, θα πάμε και μετά πάβει να έχει και αξία. Ναι, αλλά μήπως λοιπόν, δεν θέλω κάθε χρόνο να πω. Έχουν τα ίδια προβλήματα, κύριε Υπουργέ, δεν θέλω να πω. Ναι, αλλά πάντα ξεκινάνε οι κινητοποιήσεις όταν δεν μπορούν να μπουν στα χωράφια και σταματάνε οι κινητοποιήσεις όταν μπορούν να μπουν στα χωράφια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ ένα πράγμα να πω. Είναι υπαρκτά τα προβλήματά του. Σας είπα αφετηριακά από την αρχή. Είμαι πολύ υπέρ να βρούμε λύσεις για τον πρωτογενή μας τομέα για να γίνει ανταγωνιστικός. Οφείλω να πω ειδικά για το βαμβάκι, επειδή λέω ότι έχω ασχοληθεί με μια μεγάλη βιομηχανία εκεί στην Άουσα για να μείνει ανοιχτή. Ότι έχουμε πολύ υψηλή ποιότητα βάμβακο στην Ελλάδα. Μπορεί με να φαίνεται ακριβότερο σε ορισμένους, αλλά η ποιότητα που έχει είναι πραγματικά πάρα πολύ υψηλή. Και σε αυτό πρέπει να επενδύσουμε, γιατί η Ελλάδα πρέπει να επενδύει πλέον σε προστιθέμενη αξία. Όχι να προσπαθεί να ανταγωνιστεί χώρες, ας πούμε, με πολύ χαμηλότερη φορολογία και χαμηλότερο εργατικό δυναμικό, που μπορεί να έχουν χαμηλότερες τιμές παραγωγής, αλλά όχι υψηλή ποιότητα. Σε όλα αυτά είμαι υπέρ. Δεν θέλουν να κλείνουν οι δρόμοι. Νομίζω ότι οι δρόμοι δεν πρέπει να κλείσουν ποτέ και σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε κινητοποιήσει και την Τρίτη. Και τον κύριο Βορύδη. Και την Τρίτη έχουμε κινητοποιήσει. Την Τρίτη έχουμε κινητοποιήσει από ό,τι διαβάζω για τον νόμο μου. Να. Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις αυτές, ξέρετε? Ποιοι, κύριε Βορύδη? Ρωτάω, ποιοι είναι, ποιοι όχι, είναι. Δεν ξέρουμε, είναι Λαρισαίοι, είναι αγρότες. Όχι, για την Τρίτη λέμε. Α, για την Τρίτη απεργία επανελλαδική. Όχι, κύριε Βορύδη. Δηλαδή, και δάσκαλοι, καθηγητές. Γεσαία, δηλαδή όλοι. Δηλαδή οι δάσκαλοι και καθηγητές σχολεία θα απεργήσουν για τον αναπτυξιακό νόμο και για την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων στα βιομηχανικά πάρκα. Σου λέω ότι περιλαμβάνεται. Καλά, είδαμε στην Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνω πολύ καλά την αυτή. Ακούστε, στη χώρα αυτή. Καλά, κύριε Υπουργέ. Στη χώρα αυτή είχαμε εκλογές πριν από 2 μήνες. Κάνουμε κάτι που δεν είπαμε προεκλογικά. Μα κάτι που κάνουμε που δεν είπαμε προεκλογικά. Μήπως δεν κάνετε κάτι που προεκλογικά δεν μας κατηγορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα απορριθμίσουμε πλήρως την αγορά εργασίας στο βάθμο δουλεύουν 7 μέρες την εβδομάδα. Τα ξεχάσατε. Στο εργασιακό σωμίζουν. Αυτό λένε με το καινούριο που έρχεται. Λένε ότι καταργείται τις κλαδικές συντάξεις. Ξαναλέω. Προεκλογικά. Προεκλογικά. Είπε η Νέα Δημοκρατία, ψηφίστε με γιατί θέλω να κλείσω την αγορά εργασίας, ή ψηφίστε με θα φέρω ιδιωτικοποιήσεις, επενδύσεις, να κάνουν η χώρα επιχειρηματικά φιλική. Τι από τα δύο λέγαμε προεκλογικά? Να κάνετε τη χώρα φιλική. Πολύ ωραία. Μα ψήφισε ο κόσμος. Είπαμε θέλουμε να κάνουμε και μας ψήφισε ο κόσμος. Τώρα εφαρμόζουμε. Ο κόσμος, κύριε Υπουργέ. Και, δηλαδή, ο κόσμος όμως τώρα. Και τώρα εφαρμόζουμε κόσμος, αυτά που πάμε προεκλογικά. Εφαρμόζεται, αλλά ο κόσμος ενδιαφέρεται και την τσέπη του και την οικογένειά του. Κύριε Φουλή, μου άλλο. Θέλω να προσπαθήσουμε να συνεννοηθούμε σαν πολιτισμένοι άνθρωποι. Μαζευτήκαμε όλοι μαζί, 10 εκατομμύρια Έλληνες, και ακούσαμε διάφορα προγράμματα. Εάν πάμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που προεκλογικά είπαμε, να γίνουν 50 απεργίες. Και να πείτε ρε παιδιά, μας κοροϊδέψατε. Το δέχομαι. Ήταν η εποχή του 10 που ακόμα κατέβαινε στους δρόμους γιατί έλεγε μας λέγατε λεφτά υπάρχουν. Πολύ ωραία. Εμείς, με συγχωρείτε, είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Αυτή η κυβέρνηση, αυτούς τους 2,5 μήνες, κάνει κατά γράμμα
όσα έχουμε πει προεκλογικά. Κατά γράμμα. Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι ανακουφίστηκαν. Α, το καταλαβαίνετε. Αλλά πρώτα απ' όλα σε 2,5 μήνες να αλλάξει η οικονομία της χώρας. Το ξέρω, φυσικά, σε αυτό δεν έχετε άδικο. Αλλά η πραγματικότητα είναι πραγματική. Αλλά θέλω να πω. Η είδηση πάντως είναι αλλού κατά την άποψή μου. Πρέπει κάπου να σου νοούμαστε. Η είδηση είναι το ότι η ΓΕΣΕ λέει ότι υπάρχει. Ότι κάνει απεργίες. Η ΑΔΔΗ επίσης. Και πολύ φοβάμαι να σου απαντήσω, ότι Γιάννη, αυτή η απεργιακή κινητοποίηση είναι ενδοοικογενειακή υπόθεση. Την είδε στη ΓΕΣΕ που τώρα... Όχι, 4 χρόνια εδώ που λέμε δεν υπήρξε. Δεν μπορεί να πει. Λοιπόν, καλά, η ΓΕΣΕ αυτό είναι τώρα. Η ΓΕΣΕ, αν θυμάμαι καλά, πήγε να εκλέξει η ηγεσία. Ναι, ναι, διορισμένα του πρωτοβουλίου. Έδερναν ο ένα τον άλλον. Για να φασαρία. Κοίταξε, η ΓΕΣΕ αυτή είναι να γίνει σαν τη Μητροπόλη. Με ισόβιου προέδρου, ισόβιοι Μητροπολίτε, ισόβιοι και πρόεδροι. Λοιπόν, α τελειώσει αυτό το αστείακι κάποια στιγμή. Πρώτα απ' όλα στη ΓΕΣΕ. Και γι' αυτό δεν μπαίνω και σε αυτή την κουβέντα. Για να, είμαστε, για να θυμόμαστε, όταν πήγαν να γίνουν εκλογέ και στην Καλαμάτα και στη Ρόδο, είχαμε μεταξύ του. Όχι μεταξύ του, αν θυμάμαι καλά, το ΠΑΜΕ έχει βάλει και κάνει φασαρίε για να μην γίνουν εκλογέ. Άρα, κοίτα τα, αφού δεν αφήσαν να γίνουν εκλογέ, πώ θα εκλεγεί η Νέα ΓΕΣΕ. Το γεγονό είναι ότι ακόμα και ο Αμβρόσιο παραιτήθηκε. Λοιπόν. Κάποιοι άλλοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν δεν το βάρος στα εσωτερικά του ανδικαλιστικού ζητήματος. Μα γιατί είμαστε, εγώ από τότε που, από τότε που καταλαβαίνω, ναι, ακούω τον ίδιο πρόεδρο στη ΓΕΣΕ. Συγγνώμη, ναι, δηλαδή κάπου έχει γίνει και ανέκδοτο. Έχει γίνει ανέκδοτο. Δηλαδή έχουν εξαφανιστεί τα χρόνια τα σκληρά του μνημονίου. Αυτό λέμε. Δεν θέλω να στηρίξω την κυβέρνηση σε καμιά περίπτωση. Και κάποια στιγμή. Όχι, αν καλά, αν κάνει και καλά. Θα κάνουμε και μια απεργία δηλαδή. Λοιπόν, θέλουμε και τη δική σα εγώ θέλω να πάμε σε ένα μεγάλο θέμα. Γιατί ας αφήσουμε τώρα τον Αμβρόσιο. Θέμα Νοβάρτης. Να ανοίξουμε λίγο το θέμα και να μας απαντήσει και ο Υπουργός. Πάντως να κλείσω για την απεργία της Τρίτης. Εγώ σέβομαι πλήρως τα απεργιακά δικαιώματα των ανθρώπων. Αλλά η χώρα μας δεν πάσχει από λίγες απεργίες. Η χώρα μας πάσχει από χαμηλή παραγωγικότητα και χαμηλή ανταγωνιστικότητα. Άρα θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι στη νέα Ελλάδα που φτιάχνουμε για να μπορέσουμε να δώσουμε στο λαό μας ένα λαμπρό μέλλον, θα πρέπει όλοι να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί στις αντιδράσεις μας. Δεν λέω ότι δεν μπορεί ο κόσμος να απεργεί. Φυσικά, αφού θέλουν να απεργήσουν, καμία αντίρρηση και να περιφρουρήσουμε αυτό το δικαίωμα. Αλλά πρέπει να καταλαβαίνουμε πια που ζούμε. Προχθές στην Αθήνα έκλεισε όλο το κέντρο επί 3 ώρες από 500 ανθρώπους. Εδώ πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μια πρωτοβουλία. Δεν μπορεί 500 άνθρωποι να κλείνουν όλο το κέντρο. Έχουν δικαιώματα οι 500 που θέλουν να διαμαρτυρηθούν, αλλά έχουν δικαιώματα και το 1,5 εκατομμύριο που ήταν στον δρόμο. Εγώ θυμάμαι τις κυβερνήσεις να λένε, κύριε Υπουργέ, και αν θυμάμαι καλά και η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, ότι οι απεργίες θα θεσμοθετηθεί ο τρόπος να είναι στα πεζοδρόμια, να μην κλείνουν οι δρόμοι κτλ. Από κανένα δεν έγινε. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι αυτή η κυβέρνηση θα το κάνει. Μάλιστα. Το κρατάμε. Κατά το δοκούν. Δηλαδή, κάτω εντάξει, δοκούν. Ήταν μεγάλες κινητοποίησεις, δεν ήταν και για τα Σκόπια. Δεν μιλάω για τους Μακεδονομάχους. Είναι άλλο πράγμα, κύριε Στρατάκη, όταν έχεις 500.000 ανθρώπους στο δρόμο, και άλλο όταν έχεις 500 ανθρώπους. Δεν είναι το πού ίδιο. Είναι τώρα. Αλήθεια, δεν είναι το ίδιο. Αυτές τις 500.000 που είναι τώρα. Τι εννοείται που είναι. Αυτοί που κατέβαιναν στα συλλαλητήρια για τα μακεδονικό λεπτά. Τι, να το πέσετε, είμαστε σπίτι μας και στις δουλειές μας. Κολοτούμπα η Νέα Δημοκρατία, αυτό σας λέει. Μα δεν λέω κολοτούμπα, κάτι πολύ χειρότερο. Τι έκανε. Έτσι. Εκμεταλλεύτηκε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο την αντίδραση κάποιων ανθρώπων που είχαν πολλές φορές και ταπεινά εργαστήρια, δεν είχαν ιδιοτέλεια, είχαν ένα ίστρο και ένα πάθος για τα εθνικά θέματα. Μάλιστα. Και το εκμεταλλεύτηκε. Να απαντήσει. Όταν έβγαλε μια εφημερίδα, μια δική μου επιστολή προς τον ομόλογό μου υπουργό του κράτους των Σκοπίων, όπως την επίσημη επιστολή τον ονοματίζω ως υπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, βγήκε η εφημερίδα αυτή και έκανε από το σέλιδο Κολοτούμπα του Άδωνη. Μόλις το κάνανε αυτό και έπαιξε στο διαδίκτυο 5-6 ανοήτους, ανέβασα το βίντεο, από την προεκλογική μου εκπομπή με τον κύριο Φίλη στην ΕΡΤ, στον κύριο Σεραφείμ Κοτρότσο. Όποιος θέλει μπορεί να μπει να δει το βίντεο. Τι λέτε εκεί. Με ρωτάει ο κύριος Φίλης, αν είστε αύριο υπουργός, πώς θα λέτε αυτό το κράτος. Και απαντάω. Εάν είμαι υπουργός, θα το λέω Βόρεια Μακεδονία. Διότι δεν μπορώ να παραβιάσω τη συμφωνία ως υπουργός, καθώς αν την παραβιάσω, θα βλάψω χειρότερα τα συμφέροντα της Ελλάδος. Ως άνθρωπος, ως πολίτη, θα τα λέω Σκόπια. Αυτό το έχω πει προεκλογικά. Έρχονται λοιπόν και μου βάζουν πρωτοσέλιδο Κολοτούμπα του Άδωνη, γιατί έκανα μετεκλογικά αυτό που έλεγα προεκλογικά. Με συγχωρείτε. Έτσι δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Ξαναλέω προς τον κ. Σατά για να ξέρει. Εγώ στο συλλαλητήριο, όταν με ρωτάγανε τι θα κάνετε εάν κυρωθεί η συμφωνία, απαντούσα. Εάν κυρωθεί η συμφωνία, αναγκαστικά θα την τηρήσουμε. Διότι αν παραβιάσει κάποιος τη συμφωνία και δώσουν ευκαιρία στους Σκοπιανούς να μας πούνε οι Έλληνες παραβίασαν τη συμφωνία,
Αύριο θα λέγονται Μακεδονία σκέτα. Ο λόγος τον οποίο αναγκαζόμαστε να τηρήσουμε τη συμφωνία είναι γιατί εσείς και το κόμμα που υποστηρίζετε ήρθε στη Βουλή με την κυρία Κουντουράκη και την κυρία Παπακώστα και μας φόρτωσαν ως διεθνή συμφωνία αυτή τη συμφωνία. Αυτό ακριβώς έγινε. Έμας τη φορτώσατε, κάναμε πρόταση της πιστείας για να μην περάσει, κατεβάμε τον κόμμα στους δρόμους για να μην περάσει, προειδοποιήσαμε πριν ψηφιστεί ότι αν ψηφιστεί δεν αλλάζει, μας κατηγορείτε τώρα περί δίθεν κολοτούμπας. Και λίγη ντροπή δεν βλάπτει, κύριε. Και λίγη ντροπή δεν βλάπτει. Έτσι, πρωί-πρωί. Την όσο των κυβερνήσεων. Ναι. Τώρα οι αγρότες είναι εποχιακοί. Η κινητοποίησή τους επειδή δεν έχουν δουλειά να σταθεί. Εγώ δεν έχω υποστηρίξει κλείσιμο των δρόμων επί καμία κυβερνήσεω ούτε επί Τσίπρα. Κάντε λάθος. Ή ιδιωτικό σας. Αλλά είσαστε στην πεπατημένη. Όλες οι κυβερνήσεις, όταν κινητοποιούνται οι άνθρωποι, είναι απέναντί του. Γιάννη, για να λυθεί λοιπόν το σκοπιανό, γιατί με ένα ως Μακεδόνα από το Αμίντεο Φλωρίν με καίει, ξαναλέω. Μακάρι να μπορούσαμε, χωρίς συνέπειες για τη χώρα, να μην τηρήσουμε αυτή τη συμφωνία. Όμως δυστυχώς η συμφωνία αυτή, αν παραβιαστεί μονομερώς από την Ελλάδα, θα προκαλέσει τεράστια ζημία στα εθνικά συμφέροντα. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να περιμένουμε την κατάλληλη ευκαιρία που θα μας δώσουν οι Σκοπιανοί για να μπορέσουμε να την αλλάξουμε. Είναι σαφές. Και αυτό κάνουμε. Άρα αυτό είναι είδηση. Το θέμα, μισό λεπτό. Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι είδηση. Αν περιμένουν να τους δώσουν ευκαιρία να την αλλάξετε. Φυσικά. Εάν ένας αντίστοιχος ομόλογός μου, υπουργός αυτού του κράτους, μου στείλει επιστολή και πει Δημοκρατία της Μακεδονίας, το ανάποδο δηλαδή, τότε θα μπορώ εγώ να την καταγγείλω. Καταλάβατε. Μπράβο. Κύριε Υπουργέ, είστε σαφείς. Πάμε σας παρακαλώ σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έχουμε ελληνικό αφαντουρόδο. Κολοτούμπα από αυτή την κυβέρνηση. Δεν θα βρείτε καμία. Κάνουμε στο 100% ό,τι είπαμε προεκλογικά ακριβώς. Κάναμε συμφωνία αλήθεια με τον ελληνικό λαό και αυτή θα τηρήσουμε και θα την τιμήσουμε. Μάλιστα. Ελληνικό αφαντουρόδο, μεγάλες επενδύσεις. Έχουμε την Κασιόπη. Έχουμε την Οβάρτη, γιατί μπορεί να αρχιοθετήθηκε ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν αρχιοθετήθηκε ο Γεωργιάδης ακόμα. Ο Γεωργιάδης είναι pending. Είναι σε αναμονή. Είχε ξεκαθαρίσει τη θέση. Είχε ξεκαθαρίσει τη θέση. Είχε πει ακόμα και αν υπάρχουν αυτά τα αδικήματα έχουν παραγραφεί. Ήταν τουλάχιστον ειλικρινής. Πάμε σας παρακαλώ σε ευχαριστικό διάλειμμα. Θα σας εξηγήσω πώς έκανα μάθημα διεθνούς δικαίου τώρα. Κύριε Υπουργέ, μετά από ένα μάθημα νομικό. Σε όλους. Σας έχω πει και στους μοδούνα με καλύτερες ενώ θα κάνουμε ένα-ένα τα μαθήματα. Και στις θέσεις θα μας εξηγήσει. Να μας κάνετε μάθημα. Διδάσκεται εν ολίγες, κύριε Υπουργέ. Έτσι. Στη συζήτησή μας με τον Υπουργό της Ανάπτυξης, τώρα, κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας πούμε εδώ ότι πήραμε ένα μήνυμα πριν από λίγο, ο οποίος λέει. Πού είναι, ρε παιδιά, το μήνυμα. Ποιο θα σου. Καλημέρα σας, ο Δημήτρης ο Μπαλτατζής. Πού είναι, θα το βρούμε. Ονομάζομαι ο Αχιλλέας. Όχι, θα το βρούμε εμείς το μήνυμα. Που λέει ότι είναι ντροπή. Πες σας παρακαλώ στον κύριο Γεωργιάδη, το αγαπημένο στον κύριο Μητσοτάκη, ξέρει ότι θα καταργήσει συμφωνία. Σωστό. Ντροπή, κορόδεψαν όλο τον κόσμο. Συγγνώμη, στην ίδια χώρα ζούμε. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει στη Βουλή, στη συζήτηση για τη συμφωνία, ότι δεν μπορεί να καταργήσει συμφωνία. Αλλά θα προσπαθήσει να την αλλάξει. Και θα προσπαθήσει στα πλαίσια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων των Σκοπίων να την αλλάξει. Και μας εξηγήσαμε στη Βουλή κατά τη συζήτηση παροχής ψήφου εμπιστοσύνη των κάνουν πρώτα της πιστείας, γιατί αν ψηφιστεί η συμφωνία είναι διεθνή συμφωνία και δεν μπορεί να αλλάξει. Μάλιστα. Αυτά πάμε στη Βουλή τότε που ψηφιζόταν. Μάλιστα. Αν δείτε τις αναρτήσεις μου στο διαδίκτυο εκείνη την ημέρα, ο ράπ σήμερα είναι κάτι πολύ σοβαρό γιατί αυτό που ψηφίστηκε δεν αλλάζει. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα. Επειδή το χτίζει ένα αφήγημα ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδί κολοτούμπα Νέα Δημοκρατία αυτό το θέμα. Το έκανε πριν ξέρετε, πολύ έτσι. Γιατί δεν βλέπω να προσπαθείτε πολύ να αλλάξει όσο τώρα. Δεν το μα δεν έχει ξεκινήσει η ενταξιακή πορεία των Σκοπίων για να αλλάξουμε. Αφού. Παιδιά, άραντο, κύριε Φουρλέα. Θα προσπαθήσετε αργότερα. Είσαι ένας λογικός άνθρωπος. Για να αλλάξει μια διεθνή συμφωνία, δεν πρέπει σε μια διαδικασία να αποκτήσει το πάτημα για να το κάνει. Βέβαια. Αν πει μια χώρα, εγώ δεν σέβομαι τις διεθνείς συμφωνίες, φέρω ένα παράδειγμα το καλάβετε, αν θα πει η Τουρκία, η συνδίκη της Λοζάνης δεν με ενδιαφέρει. Τι καταργώ. Τι θα πει η Ελλάδα τότε. Μα εδώ που τα λέμε το πρόβλημα η Τουρκία. Άρα, για να συνεννοούμαστε, οι διεθνείς συμφωνίες μονομερώς δεν καταργούνται. Το συμφωνήσαμε αυτό. Σωστά. Πολύ ωραία. Λέμε τώρα, είχαμε πει προεκλογικά, στα πλαίσια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων των Σκοπίων, και μάλιστα προσέξτε μια λεπτομέρεια. Στο άρθρο 3 και 4 της συμφωνίας, απαγορεύεται μελλοντικές ελληνικές κυβερνήσεις να βάλουν βέτο στην ενταξιακή πορεία των Σκοπίων για τη συμφωνία. Πρέπει να βρούμε άλλους λόγους να βάλουμε βέτο για να πιέσουμε το ερώτημα είναι γιατί ενώ ξέρετε αυτά, συμμετείχατε στα συλλαλητήρια. Στα συλλαλητήρια συμμετείχαμε για να εμποδίσουμε την κύρωση της συμφωνίας. Μετά κυρώθηκε η συμφωνία. Να το καταλάβετε. Εμείς κατεβαίναμε στους δρόμους και φωνάζαμε
για να πιέσουμε την κυρία Κουντουρά, για να πιέσουμε την κυρία Παπακώστα, για να πιέσουμε τον κύριο Κόκαλη, το ενότητο από τη Λάρισα, να πιέσουμε όλους τους ανθρώπους να μην ψηφίσουν τη συμφωνία. Δηλαδή ενθάρρυνση σε αποστασία. Λοιπόν, δύο μεγάλα θέματα. Παρακαλώ Γιάννη μου, ελληνοτουρκικά, μεγάλο θέμα. Κύριε Υπουργέ. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Λοιπόν, και εκεί έχουμε θέμα με την Τουρκία. Η Τουρκία απειλούν, γεωτρύπα να βλέπουμε. Στην Κύπρο λέει δεν θα διστάσουμε να κάνουμε ξανά το ίδιο. Και η Ελλάδα τι κάνει. Λοιπόν, καταρχάς να έχουμε ψυχραιμία. Η Τουρκία θέλει να μας παρασύρει σε μια ένταση, ακριβώς διότι το διεθνές δίκαιο και οι διεθνείς συμμαχίες είναι τόσο υπέρ ημών αυτή τη στιγμή, που η μόνη διέξοδος που βρίσκει η Τουρκία για να επιτύχει μέρος των διεκδικήσεών της είναι να γίνει φασαρία. Εμείς δεν πρέπει να παρασυρθούμε από την διάθεση της Τουρκίας για φασαρία. Δίνω ένα παράδειγμα. Πάει ο πρόεδρος Τουρκίας, ο κύριος Ερντογάν, και μιλάει και πίσω έχει ένα χάρτη που το Μεσαίο Αιγαίο είναι τουρκικό. Αυτό καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό πράγμα είναι, έτσι. Δηλαδή, ένας ηγέτης μιας χώρας κάθεται δημόσια σε διεθνές πλέον, σε διεθνή προβολή και εκφράζει διεκδικήσεις επί του μεσού εδάφους του γείτονά του. Αυτό κανονικά θα πρέπει να κάνει φασαρία τεράστια. Φοβερό πράγμα. Γιατί το κάνει ο Ερντογάν, δεν ξέρω αυτό μπορεί να φέρει φασαρία και εις βάρος του. Γιατί αυτή τη στιγμή η μόνη διέξοδος του Ερντογάν είναι η φασαρία. Γιατί η Ελλάδα τι έχει, προσέξτε τι έχει. Έχει τη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ. Έχει τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Έχει τη στρατηγική σχέση με την Αίγυπτο. Τώρα μπορούμε να πλησιάσουμε να κάνουμε μια παρόμοια σχέση με τη Λιβύη, που εκεί αρχίζει και σταθεροποιεί την κατάσταση. Φυσικά με την Κύπρο. Τι σημαίνει αυτό, ότι η Τουρκία σε αυτή την περιοχή μένει μόνη της. Μόνη της. Και ταυτόχρονα έχουμε την έναρξη των ερευνών νοτίως της Κρήτης και του Ιουνίου με τις άδειες που έδωσε η ελληνική κυβέρνηση και στην Κύπρο με τις άδειες που έχει δώσει η κυπριακή κυβέρνηση. Mm-hmm. Όπου τεράστιες εταιρείες, η Total, έτσι, οι τεράστιες εταιρείες πολυεθνικές πάνε και κάνουν τις έρευνες. Τι θα κάνει η Τουρκία αύριο. Ας πούμε λοιπόν ότι ξεκινάει μια πλατφόρμα για μεγάλες αμερικάνικες εταιρείες. Τι θα κάνει η Τουρκία ακριβώς. Θα κάνει κάτι κακό. Καλό δεν θα κάνει. Πάντως αν μείνει τελείως αποκομμένη και δεν καταφέρουμε να τη φέρουμε στην Ευρώπη πιο κοντά. Εμείς θα κάνει κάτι κακό. Καλό δεν θα κάνει. Το να φέρουμε εμείς την Τουρκία ενώ εκείνη δεν θέλει δεν γίνεται. Πρώτα πρέπει και ο Ερντογάν να βασίσει. Αυτό είναι διπλωματία όμως. Και εξωτερική πολιτική όμως, ξέρετε. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Το συμφέρον μας θα ήταν μια δυτικόστροφη Τουρκία. Όμως όταν μπλοκάρει τα F-35, αγοράζει σε 400, εισβάλλει στη Συρία, κάνει συμμαχία με το Ιράν, βλέπει εκεί τον Ραχανί και τις, και τους φρουρούς επανάστασης του Ιράν, την όπου γίνονται όλα αυτά, με συγχωρείτε, αυτό δεν δείχνει μια Τουρκία που θέλει να πάει προς τη Δύση, αυτό δεν δείχνει μια Τουρκία που πάει προς την Ανατολή. Όσο όμως πηγαίνει η Τουρκία προς την Ανατολή, τόσο περισσότερο απομονώνεται από τη Δύση στην περιοχή μας. Η Ελλάδα τι πρέπει να κάνει. Φαντάζεστε, κύριε Φουρλή, να έχεις αύριο μια πλατφόρμα γεώτρησης πετρελαίου φυσικού αερίου που είναι από μια μεγάλη αμερικάνικη εταιρεία να ανεμίζει πάνω η αμερικάνικη σημαία και να πάει η Τουρκία να τη χτυπήσει. Λογικά όχι, δεν θα πάει. Τώρα μιλάμε σοβαρά τώρα. Εντάξει, λέει ο Ερντογάν και πέντε. Και αν παρόλια. Πάει να κάνει γεώτρηση σε ελληνική ΑΟΣ. Δεν μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα και δεν θα, πρώτα θα το επιτραπεί να το κάνει και δεν μπορεί και να το κάνει και δεν το έχει κάνει κιόλα. Το λέει, αλλά το κάνει. Επίση είναι καλή διάθεση σημαίε. Σε πλατφόρμε δεν έχω δημιουργήσει τώρα σημαία στον κόσμο. Ναι, μπορεί να βάλουμε τώρα. Να ανέβει μια σημαία. Πάντω να ξέρετε, αυτή τη στιγμή και σε αυτό έχουν παίξει όλο διαδοχικέ ελληνικέ κυβερνήσει από την ώρα που γίνει η στροφή υπέρ του Ισραήλ επί Γιώργου Παπανδρέου. Με το στρατηγικό άξονα Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, Αιγύπτου που έφτιαξε ο Αντώνης Σαμαράς. Που ευτυχώς δεν χάλασε ο Τσίπρας. Το τονίζω αυτό. Γιατί όλοι τότε φοβόμασταν, όταν φούσε ακόμα τις Παλαιστινιακές μαντήλες και πηγαίναν στα καράβια και τη Γάζα, ότι όταν έρθει θα τα διαλύσει. Δεν τα διαλύσει. Γιατί τα, τα κανόνισε. Λάτε, τα κανόνισε. Γιατί λέω το συνέχισε. Λέει μπράβο. Και μπράβο. Το μπράβο λέω. Το συνέχισε. Βάζει και τώρα το συνεχίζει ο Μητσοτάκης με πολύ μεγάλη ένταση. Αυτό προσφέρει στην πατρίδα μας τεράστιο πλεονέκτημα. Κύριε Υπουργέ, πάμε σε ένα θέμα ακόμη και να πάμε στην κοινωνία λίγο έξω. Να, να ξέρετε, θα ακουστεί αυτό. Η συμμαχία με το Ισραήλ άλλαξε όλη την γεωπολιτική ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι σαφές, κύριε Υπουργέ. Πάμε τώρα στην Νοβάρτης. Τι γίνεται τώρα με την υπόθεση Νοβάρτης? Εδώ το ζήτημα είναι επί της ουσίας. Λέει, σκάνδαλο υπάρχει. Υπάρχει. Φαντάζομαι διεθνές. Φαρμακευτικό σκάνδαλο ερευνάται σε παγκόσμιο επίπεδο. Το ερώτημα είναι άλλο. Ο αντισαγγελέας του ΑΡΙΠΑ, ο κύριος Αγγελής, επί της ουσίας μιλάει για πολιστική στόχευση στο συγκεκριμένο σκάνδαλο. Συνενείτε εσείς, λέτε ότι ενδεχομένως υπάρχουν ενδείξεις ότι η δικαιοσύνη, γιατί αυτό λέει, ότι η δικαιοσύνη με την κυβέρνηση, ουσιαστικά την τότε κυβέρνηση, έστησαν εσάς, τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Πικραμένο. Ωραία, να το δούμε λίγο πιο ψηλά. Ναι. Έχεις μία υπόθεση όπου υποτίθεται να πάρω τη χρονιά του ΣΥΡΙΖΑ
έχεις υπόνοιες χαρτιά του FBI κτλ. Ότι εμπλέκονται κορυφαίοι Έλληνες πολιτικοί. Δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο τότε κεντρικός τραπεζίτης και 7 υπουργοί. Να βάλω μια ρεπορταζιακή εικόνα γιατί τα ακούω πολύ καιρό. Έγινε αναφορά στο FBI από εδώ. Δεν υπάρχει στο FBI καμία αναφορά σε αυτόνομη έρευνα. Έγινε από εδώ αναφορά. Επειδή διάβασα πάλι τον κύριο Σκούλογλου. Ο κύριο Σκούλογλου είναι ένα πρόσωπο που είναι, δεν μπορεί να πάει στι ΗΠΑ. Απαγορεύεται να πάει στι ΗΠΑ. Το έχει καταγγείλει ο ίδιο. Το έχουν απαγορεύσει μισό. Ένα άνθρωπο που δεν μπορεί να πάει στι ΗΠΑ μπορεί να έχει πρόσβαση στα αρχεία του FBI. Είναι γελίο. Όχι, καλά λέω. Η έρευνα του FBI λοιπόν, όσον αφορά του Έλληνε πολιτικού εντό εισαγωγικών που δεν έγινε, λέω, έγινε με αναφορά σωστά, από εδώ. Σωστά. Yeah. Αλλά θέλω λίγο θέλω ένα λεπτό να καταλάβει το συλλογισμό μου. Έχει λοιπόν μια υπόθεση που εγώ να σου πω, ρε παιδάκι μου, τελείω ψυχρά και λογικά εμπλέκει αυτά τα πρόσωπα. Yeah. Τι περιμένει από ένα δικαστικό σύστημα και μια κυβέρνηση να είναι τόσο άψογο ο χειρισμό τη έρευνα, τόσο άψογο. Να πάνε όλα με τους κανονισμούς και τους νόμους, για να μην μπορεί ένας να ισχυριστεί ότι αυτό έχει να κάνει με πολιτική στόκευση. Συμφωνούμε εδώ. Συμφωνώ. Ναι. Τι βλέπουμε ότι έγινε, καταλήγει όλη αυτή η έρευνα σε μια εικόνα όπου ένας αντιεισαγγελέας ημινεί την εισαγγελέα και η εισαγγελέας μηνύει τον εποπτεύοντα την εισαγγελέα. Δηλαδή, μπορείτε να φανταστείτε μεγαλύτερο μπάχαλο. Προσέξτε τι λέω τώρα. Σε μια υπόθεση που ποτίθεται πρέπει να γίνουν όλα άψογα. Κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ να καταλήξουμε σε μια εικόνα όπου ο εποπτεύοντας εισαγγελέα αγγελή κατηγορεί την εποπτεύουσα εισαγγελέα εφετών διαφθορά κυρία Τουλουπάκη την ότι ήταν όργανο κύριε, του Ρασπούτιν. Την αναφέρει υπηρεσιακά μάλιστα. Ακόμα αυτό κύριε. Λέω. Θέλει να την κλείσει φυλακή. Η καταγγελία είναι για να την κλείσει φυλακή. Εντάξει. Και η εισαγγελέα Τουλουπάκη καταγγέλει τον αγγελή, σωστά, τον εποπτεύοντα εισαγγελέα, ότι έκανε παρέμβαση στο έργο τη. Με συγχωρείτε. Μεγαλύτερο μπάχαλο από αυτό που φανταστείτε. Και έχει ταυτόχρονα. Έναν υπουργό Πολάκη να έχει πει on camera πρέπει να κλείσουμε κάποιον φυλακή για να κρατήσουμε τις εκλογές. Συμφωνούμε. Αυτά όλα έχουν γίνει. Δεν λέω φαντασιακά πράγματα. Και έναν υπουργό δικαιοσύνης, τον κύριο Παγγελόπουλο, που έχει δει και έχει πει ως μειόφιλε, ενώ ακόμα δεν έχει δει το φάκελο, υποτίθεται, είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην μεταπολίτευση. Ερώτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση αισθάνεται την ανάγκη να απολογηθεί, αφήστε όλα τα άλλα, για το ότι σε μια σοβαρή υπόθεση κατάφερα να τα κάνει μπάχαλο. Μπάχαλο. Το μπάχαλο που περιγράφεται όμως, και δεν απαντώ εξ ονόματος ΣΥΡΙΖΑ, ως δημοσιογράφος του Πολιτικού. Καλά, είναι γνωστό. Μισό λεπτό. Όχι, συγγνώμη. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Είπα, είναι γνωστό. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Καλόπιστα το είπα. Γιατί όλοι με κοιτάξατε περίεργα, κύριε Στραμπάκη, κύριε Υπουργέ. Το μπάχαλο περιγράψατε. Γίνεται μέσα στη δικαιοσύνη. Όσα είπα είναι αλήθεια. Το μπάχαλο. Με ένα λεπτάκι. Το μπάχαλο λοιπόν περιγράψατε δεν τιμά καθόλου τη δικαιοσύνη. Και ηγούνται της έρευνας δύο εισαγγελίες που αλληλομηνύονται. Εγώ τους βάζω και τους δύο στην ίδια λογική. Εάν δεχτούμε τις καταγγελίες αγγελί, θα πρέπει να δεχτούμε και τις καταγγελίες του Λουπάκη ότι τους έδιναν στοιχεία του FBI και δεν τα έπαιρναν. Δεύτερον, ο κ. Παπαγγελόπουλος, όπως και κάθε εισαγγελέας, στο διαβιβαστικό που πάει η δικογραφία, αναφέρει ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε. Όταν λοιπόν ένας υπουργός βλέπει στο διαβιβαστικό, και τα ξέρεις καλύτερα, Στάθη, 10 ονόματα υπουργών και πρώην πρωθυπουργών. Σαφώς και λέει ότι με τη ματιά που ρίχνω στο διαβιβαστικό. Να συμπληρώσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Θα το ολοκληρώσω τα κατάκα. Κάτι συμβαίνει. Ξέρουμε τα οικονομικά μεγέθη όπως προκύπτουν. Είναι σκάνδαλο. Το ίδιο όμως και χειρότερο είναι αυτό που διέπραξε η Νέα Δημοκρατία, που δεν έχουμε διαβιβαστικό καν. Λέει, προέκυψαν αυτά τα δύο ονόματα, πάρτα. Και βγαίνει η Νέα Δημοκρατία με non-paper πριν ανοίξει τη δικογραφία και προαναγγέλει. Προανακριτική για τον Παπαγγελόπουλο. Εγώ θα για σας πω κάτι, να τα βάλουμε. Και να προσθέσω εγώ γιατί μόνο για τον Παπαγγελόπουλο και όχι και για τον Τσίπρα. Αν το σκάνδαλο, το ανάποδο σκάνδαλο όπως έγραψα πρόσφατα, όπως το περιγράφεται, όπως περιγράφεται Νοβάρτης, είναι η δήλωση του Παπαγγελόπουλου έξω από το Μαξίμου, να με συγχωρείτε, αλλά είναι ίσονο σημασία τελικά. Το ζήτημα είναι άλλο. Στηθήκατε από το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Γεωργιάδη. Αυτό είναι το ερώτημα. Στήθηκε ο Σαμαράς. Στήθηκε ο Βενιζέλος. Εγώ προσωπικά, ως άνθρωπος που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από αυτή την υπόθεση, που είδα δεν έχει λήξει ακόμα. Σε πρωτοσέλιδα. Άμα μας είχαν βρει, κύριε Στάθη, τώρα. Εντάξει, εγώ οφείλω να το πω. Όμως. Άμα είχε βρει σε κάποιον μας λεφτά, λέτε, άμα μας είχαν μπαγλαρώσει πριν τις εκλογές. Καταρχήν, αν σου είχαν βρει λεφτά, δεν έκανες για υπουργός. Εντάξει. Αν δεν μου βρήκαν λεφτά, γιατί με κατηγορούν. Ξαναλέμε όμως. Για πάμε λίγο με τη σειρά. Εγώ ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος και ο Πικραμένος και όλοι. Εμείς που ταλαιπωρηθήκαμε, και να μιλήσω για τον εαυτό μου, ασφαλώς και πιστεύω ότι μας έσωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο λέω Θεό, εγώ πιστεύω ότι μας έσωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμένα ρωτά τη γνώμη μου, πιστεύω ότι μας έσωσε ο Τσίπρας. Ούτε καν ο Παγγελόπουλος. Εμένα το Γεωργιάδη.
Το τι πιστεύω εγώ και το ποιος το αίσθησε έχει να κάνει με μια ενεξελίξη δικαστική διαδικασία. Όχι. Το τι πιστεύω είναι η πεποίθησή μου. Το τι αποδεικνύεται σε μια διαδικασία είναι αυτό με το οποίο δουλεύει ο δυτικός κόσμος. Ο Τσίπρας είναι αθώος για αυτή την ιστορία, όπως και ο Απαγγελόπουλος, παρά μόνο εάν ένα δικαστήριο τους καταδικάσει. Εγώ δεν είμαι σαν τον Κατρούγκαλο που άκουσα προχθές, αν το πέτσει ο Αμερικανός, αρνείται ότι το πέτσει. Εγώ δεν έχω ακούσει με τα αυτιά μου, αλλά αυτό που διάβασα στο διαδίκτυο λέω μόνο, αν δεν το πέτσει και του ζητώ συγγνώμη. Ότι α, μπήκαν στο αρχείο υποθέσεις των 7, όχι γιατί είναι αθώοι, λέει, δεν βρέθηκαν στοιχεία εναντίον του. Όχι. Στο δυτικό κόσμο είναι σωστή. Όλοι αθώοι μέχρι αποδείξεις του εναντίου. Και ο Τσίπρας και ο Απαγγελόπουλος. Γιατί δεν κάνετε συγκίνηση όπως έκανε ο κύριος Αβραμό. Με τη σειρά. Με τη σειρά. Μαζί μου πάντα με τη σειρά. Κύριος Σαμαράς και η υπόλοιπη. Εδώ λοιπόν πού βρισκόμαστε για να καταλάβει ο κόσμος. Βρισκόμαστε σε έναν εν ενεργεία αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και μάλιστα υποπτεύοντα τη εισαγγελία διαφθορά για την Οβάρτη που κάνει μια συγκεκριμένη καταγγελία. Ότι κάποιο Ρασπούτιν, του οποίου το όνομα το είπε η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και για τον οποίο πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου και έκανε συνάντηση με τον Καλογύρου και συζητήσανε για το πώς θα φύγει από την κυβέρνηση, ποδηγετούσε την έρευνα του Νοβάρτης για να στοχοποιηθούν και να πληγούν πολιτικοί αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κατέστησε τη εισαγγελέα. Προσέξτε τι γίνεται. Αυτή την κατάδοση από την εισαγγελέα πρέπει να την ερευνήσουμε ή όχι. Ξέρετε, βάσει του συντάγματος, η δικαιοσύνη δεν μπορεί να την ερευνήσει. Γιατί η δικαιοσύνη δεν μπορεί να ερευνήσει πρώην υπουργό. Άρα, ο μόνο που μπορεί να το ερευνήσει είναι η Βουλή. Και ρωτώ τώρα. Αυτό έλεγε όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν έστειλε τη δικογραφία στη Βουλή για εσάς. Ότι δεν θα το ερευνήσω, παιδιά. Στέλνω λοιπόν να μιλήσω στη Βουλή, όπως βεβαίως, σας είπα, εάν είχε τηρηθεί η προδικασία άψογα, εγώ τι είπα προηγουμένως, ασχέτως της δικής μου πεπιθήσεως, ο Τσίπρας και ο Απαγγελόπουλος είναι αθώοι, είπα. Δεν είπα αυτό που λέει ο Τσίπρας και ο Απαγγελόπουλος. Είναι αυτοί οι ένοχοι και είναι κλέπτες. Το καταλαβαίνεις μια διαφορά. Βεβαίως. Μπράβο. Για ποιο λόγο. Διότι εγώ αισθάνομαι ότι ως υπουργός, ως βουλευτής, ως πολίτης, πρέπει να προστατεύω και το τεκμήριο της αθωότητας και την προδικασία. Λέω λοιπόν τώρα, έχουμε μια καταγγελία. Πρέπει να την ψάξουμε. Κατά τη γνώμη μου πρέπει. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Τσίπρας θα πει δεν πρέπει να την ψάξουμε. Πώς θα το πει αυτό. Ο Απαγγελόπουλος τον ρωτήσει, θα πει να μην την ψάξουμε. Πώς θα το πει αυτό. Μάλιστα. Ο μόνος που θα την ψάξει είναι η Βουλή. Άρα γιατί σκοτωνόμαστε, ρε παιδιά. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι εφόσον και ο Τσίπρας εμπλέκεται, γιατί διαχωρίζεται ο Παπαγγελόπουλος. Διότι η διαφορά η μεγάλη είναι μόνο μία. Για τον μεν Τσίπρα στον φάκελο υπάρχουν μόνο οι μηνύσεις των πολιτικών του αντιπάλων. Οι πεποιθήσεις τους δηλαδή. Ενώ για τον Παπαγγελόπουλο υπάρχει καταγγελία του αντιεισαγγελέα. Η γνώση του δηλαδή. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, πάμε σας παρακαλώ. Αυτό πάντως. Τώρα το τι θα προκύψει. Σε μια ανεξελίξη διαδικασία. Είμαστε... Όχι, να πω ένα τελευταίο. Oh. Το τι θα προκύψει σε μια ανεξελίξη διαδικασία. Εάν έρθει. Έρθουν, όχι αν έρθουν, θα έρθουν. Το λέω για να το ξέρουν αυτοί οι δύο που έχουν απομείνει. Οι ψευδομάρτυρες. Και τους ονοματίζω σήμερα ψευδομάρτυρες, γιατί ήδη για τους 7 από τους 10 πολιτικούς απεδείχθηκε ότι λέγαν ψέματα. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, θα έρθουν στην Επιτροπή. Θα φύγει φυσικά η προστασία τους με απόφαση της Επιτροπής. Και το ερώτημα θα τους τεθεί είναι ένα. Είπατε ότι ο κύριος Σαμαράς πήρε 2 εκατομμύρια ευρώ με τροχήλα τη βαλίτσα στο Μαξίμου. Απεδείχθη ψευδές. Ποιος σας έβαλε να το πείτε. Κύριε Υπουργέ. Και εκεί θα δούμε θα μπουν. Ας το κλείσουμε εδώ το θέμα της Νοβάρτης. Να πάμε σας παρακαλώ έξω στην κοινωνία. Υπάρχει ένας άνθρωπος που ξενιτεύεται, κύριε Υπουργέ, είστε Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για δεύτερη φορά για να μπορέσει να βρει δουλειά. Να τον ακούσουμε έναν γιατρό και θα επανέλθουμε στο θέμα. Ο οποίος είναι γιατρός, δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο με τυχαίες σπουδές. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Πώς πάμε, εντάξει, δεύτερη στο εξωτερικό. Δεύτερη φορά στο εξωτερικό. Καλημέρα σας από το μακρινό Δουβλίνο. Καλημέρα. Για πείτε μας τώρα, γιατί φύγατε από την Ελλάδα. Κοιτάξτε, εγώ έφυγα από την Ελλάδα διότι δυστυχώς το σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα... Δυναμώστε λίγο τον άνθρωπο να τον ακούμε καλά. Ελάτε. Μισό λεπτό. Ελάτε. Ναι, μ' ακούτε τώρα καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Ελάτε κύριε Καπετανάκη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν στην Ελλάδα δεν υπάρχει η δυνατότητα στο σύστημα, στα νοσοκομεία και στις κλινικές να κρατήσουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει στο χώρο αυτό μακροχρόνια και έχουν αποδείξει την αξία τους για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δουλειά που έχουν αρχίσει και τα αυτά που έχουν κάνει. Δηλαδή, ακόμη και αν προσφερόταν αυτό, κύριε Καπετανάκη, με τι χρήματα θα προσφερόταν εδώ και με τι στο εξωτερικό, στην Ιρλανδία.
Κοιτάξτε, σαφέστατα η μισθή είναι μεγάλη. Η διαφορά μεταξύ των μισθών στην Ιρλανδία και μισθή στην Ελλάδα είναι τεράστια. Αυτή τη στιγμή, επειδή μόλις έχω αρχίσει δουλειά στην Ιρλανδία, μιλούσα χθες με το γραφείο προσωπικού, ο μισθός μου ήταν γύρω στις 4.500 με 5.000 ευρώ. Σαφέστατα, βέβαια, υπάρχει και διαφορά στο κόστος ζωής. Αντίστοιχα στην Ελλάδα, ο μισθός μου ήταν γύρω στις 1.500 με 1.800 ευρώ. Κύριε Καπεταλάκη, την πρώτη φορά πότε φύγατε? Ήμουνα πολύ μικρός, ήμουνα 13-14 χρονών, πήγαμε οικογενειακώς. Επανέλθατε στην Ελλάδα, σπουδάσατε εδώ? Σπούδασα στο εξωτερικό, έκανα μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, έκανα και κομμάτι της ειδικότητάς μου εκεί και γύρισα το 2011 για να τελειώσω την ειδικότητά μου και να συνεχίσω στην Ελλάδα. Αν θέλετε να σας πω την αλήθεια, είχα κουραστεί μετά από 20 χρόνια στο εξωτερικό, είχε φάει το σαράκι της ξενιτιάς. Να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα. Και θέλατε να έρθετε να δουλέψετε εδώ, αλλά αντί να δουλέψετε εδώ, ξαναφύγατε έξω. Και φύγατε καπάκι και φύγατε στο εξωτερικό πάλι. Θέλετε να σας ρωτήσω ο Υπουργός της Ανάπτυξης, ο κύριος Γεωργιάδης, κάτι. Ελάτε, κύριε. Κύριε Καπετανάκη, η χώρα που πήγατε και παίρνετε 4.500 με 5.000 μισθό είναι μια χώρα με φιλελεύθερη ιδιωτική οικονομία που κάποια επιχείρηση μπορεί να εγκατασταθεί γρήγορα και δεν ταλαιπωρεί γραφειοκρατία? Είναι μια χώρα με κλειστή οικονομία όπου όλα ελέγχονται από το κράτος και που επενδυτής ταλαιπωρείται για να έρθει? Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, δυστυχώς δεν έχω πλήρη εικόνα πώς είναι οι διαδικασίες για να ανοίξει κάποιος μια επιχείρηση στην Ιρλανδία, αλλά σίγουρα από ό,τι ακούω είναι πολύ πιο εύκολες οι διαδικασίες και λιγότερη γραφειοκρατία. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο νόμος που φέρνουν την εβδομάδα αυτή στη Βουλή, για τον οποίο ήδη έχουν προαναγγείλει απεργία χωρίς καν να τον έχουν δει, προσπαθεί να μας κάνει να μοιάζουμε περισσότερο με την Ιρλανδία, ώστε να φτάσουμε κάποτε και στην Ελλάδα γιατί να παίρνει 4.500-5.000 ευρώ. Και αντί να πει όλη η κοινωνία μπράβο Γεωργιάδη, μπράβο Μητσοτάκη, που δεν μας κάνει σαν την Ιρλανδία που παίρνει 5.000, μας λένε θέλουμε να μείνουμε Ελλάδα. Καταλάβατε τι είναι το πρόβλημα? Κύριε Χαίρομαι που βγήκατε στην τηλεόραση. Μην απαντήσετε για τον επενδυτικό νόμο. Κύριε Καπετανάκη. Εμείς, όχι, όχι, έχει σημασία. Ο νόμος μου, δεν τα κάνω πλάκα τώρα, πήρε τους νόμους της Ιρλανδίας ως πρότυπο. Για να το καταλάβετε. Εγώ θέλω να φτάσουμε να παίρνουν και στην Ελλάδα γιατροί 5.000. Καλά, για να παίρνουν, ναι, αλλά για να παίρνουν στην Ελλάδα γιατροί 5.000, πρέπει να έρχονται μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα. Όπως πάνε στην Ιρλανδία. Αναπτυξιακός νόμος. Κύριε Καπετανάκη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη σύνδεση. Για να ξέρετε, δεν θα σας βάλουμε στη διαδικασία να απαντήσετε στον κύριο Υπουργό. Για να ξέρετε, η Ιρλανδία να είστε καλά. Είναι η πιο ανοιχτή και φιλελεύθερη οικονομία της Ευρώπης. Το ξέρετε. Προσέξτε, αναπτυξιακός νόμος που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη κατά το 1 τέταρτο και κατά 3 τέταρτα εργασιακές σχέσεις. Οι εργασιακές σχέσεις, κύριε Υπουργέ, γι' αυτό απεργούμε. Οι εργασιακές σχέσεις είναι πολύ βασικός κρίκος στην ανάπτυξη. Πες το τώρα. Κύριε Υπουργέ, μια τελευταία απάντηση σύντομη. Ελληνικό, αφάντου Ρόδου, έχετε θέματα εκεί μεγάλα να την πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Στο ΜΕΝ Ελληνικό, όλο το χρονοδιάγραμμα, όπως το θέσαμε την πρώτη μέρα που πήγα στο Υπουργείο, μαζί με το δεξί μου χέρι εκεί και συνάδελφό μου υφυπουργό, τον κύριο Νίκο Παθανάση, που πάντα το αναφέρω, διότι πρέπει να ξέρει ο κόσμο ποιοι κάνουν τη δουλειά, να ξέρετε κάτω από μένα, όλοι δουλέψανε, η κυρία Μενδώνη δούλεψε, όλοι δουλέψανε. Αλλά δύο κάναν την πολλή δδουλειά. Ο Νίκος Παπαθανάσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και ο Δημήτρης Οικονόμου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αυτοί οι δύο κάναν φοβερή δουλειά. Συγχαρητήρια λοιπόν, και χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους και σε όλη την ομάδα. Μπολντόζες, πότε θα μπουν στο ελληνικό, κύριε Υπουργέ. Στον Γιώργο Γεραπετρίτη, στον Άκη, τον Σκέρτσο, στη Βίκη, τη Λοΐζου. Κύριε Υπουργέ. Μα ήταν μια με ρωτάτε εμένα. Και φαίνεται ότι παίρνω εγώ, ας πούμε, τη δόξα. Ενώ σα λέω ότι κάνουν όλοι αυτοί που άστο. Πείτε μα, είσαι πουλτόζε στο αφάντου Ρόδου και στο ελληνικό. Πότε αφάντου, η αφάντου, η απένδυση. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή. Θέλω δημοσίως να ευχαριστήσω το τεχνικό επιμελητήριο Ρόδου, το οποίο τους ζήτησα βοήθεια για να μπορέσουν να επιταχύνουν τις διαδικασίες. Γιατί στο κτηματολόγιο της Ρόδου, ο κτηματικός δικαστής ήταν ένας. Πήγαινε πάρα πολύ αργά η διαδικασία των μετεγραφών. Και εκεί είχε κολλήσει όλους τους μήνες το πρόβλημα. Ζήτησα από το τεχνικό επιμελητήριο Ρόδου, έστειλαν δύο μηχανικούς τοπογράφους από το τεχνικό επιμελητήριο της Ρόδου. Μάλιστα. Βοηθάμε τον κτηματικό δικαστή επίσημα και έτσι προχωράει η διαδικασία πάρα πολύ γρήγορα. Θα ξεκινήσει το έργο αυτό. Ελληνικό οδούμι, θα είναι μόνο οριζόντια η δόμηση. Όχι, θα είναι και ουρανοξύσεις στο ελληνικό. Είναι δίπλα στο κύριο Σατάξη, το έχει μετρήσει κιόλα. Λοιπόν, έχει μετρήσει ο Ρόδου, ο Γιάννη. Να πω για την κουβέντα που θα πέσουν κάποιοι.
Καταλαβαίνω ότι στην Ελλάδα για λόγους ακατανόητους οι ουρανοξύστες είναι κάπως σαν ταμπού. Ανεπιθύμητο είναι. Ναι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνει αυτό ακριβώς. Είναι κάποιο είδους στρεβή νοοτροπιακό, με το επιχείρημα είμαστε σεισμογενής χώρα. Η νούμερο ένα σεισμογενής χώρα στην πλανήτη είναι η Ιαπωνία που είναι ψηλότερο στον κόσμο. Λοιπόν, ξέρω εγώ, θα άκουσα στη Βουλή, θα χαλάω στα μελιτέμια. Δηλαδή, δεν λέει ο καθένα. Λοιπόν, ξαναλέω. Και θα έχουμε ουρανοξύστες, βέβαια, ουρανοξύστες ελληνικού μεγέθους, έτσι. Δηλαδή 200 μέτρα. Δεν είναι ουρανοξύστες, ουρανοξύστες. Δεν είναι ουρανοξύστες 200 μέτρα. Τόσο είναι στο ελληνικό. Για να ξέρουμε τι μιλάμε τώρα. Μιλάμε για 45 πατώματα, δεν μιλάμε τώρα. Το παγκόσμιο κέντρο εμπορίου είναι 500 μέτρα στην Ευρώπη και κάτι. Για να έχουμε μια αίσθηση έτσι. Θέλω να πω ότι, εν πάση περιπτώσει, για τα ελληνικά δεδομένα, γιατί στο νόμο λέγονται πολύ ψηλά κτίρια. Αυτά δεν είναι ουρανοξύστες τώρα πραγματική. Ουρανοξύστες να είναι 500 μέτρα, 600 μέτρα. Ευχαριστήσαμε. Μπορείς και να το κάνεις όμως με την τροπολογία που έχετε πέρα. Όχι, η τροπολογία δεν μου επιτρέπει να το κάνω. Εντάξει, να κάνεις τον πύργο, αλλά να έχει ο Ιωργιάδη. Αν με ρωτάγατε εμένα σαν Γεωργιάδη, αν στην Ελλάδα θα πρέπει και στην Ελλάδα να φτιάξουμε ουρανοξύστες, δηλαδή δόμηση καθύψος, όπως σε άλλες μεγάλες χώρες, θα σου λέω περίφραστα κατά τη γνώμη μου, ναι. Κύριε αλλά Υπουργέ, μας, αυτό είναι δική μου γνώμη. Μας βγάλατε εκτός χρόνου, ήταν πολύ χρήσιμο. Εγώ, αλλά χαιρόμαστε που το. Επίσης να πω ότι προχωρήσει πάρα πολύ η Κασιόπη. Πάει πάρα πολύ καλά και η Κασιόπη πάνω στην Κέρκυρα, με μεγάλη ταχύτητα. Μπράβο. Στο Αφάντου, πότε μπορεί ο μπουλντόζερ, δεν μας είπατε. Δεν είμαστε εκεί. Ακόμα στη φάση, εκεί είμαστε πιο πίσω. Πιο πίσω. Είναι πρώτα πιο η μπουλντόζερ στο ελληνικό, πότε. Το 20. Ο κύριο Στρατάκη. Σε κάθε εκπομπή που βγαίνουμε, μου κάνει την ίδια ερώτηση. Είναι δημοσιογράφο και ενδιαφέρεται. Εσεί το θέσατε ω θέμα. Μα δεν το κακολογώ. Απλώ έχω μία ερώτηση που μου κάνει. Όχι, όχι, όχι. Είδα στο διαδίκτυο. Δεν έχουμε χρόνο. Γιατί μου το στείλανε και θα το ανεβάσω τη μέρα. Θα μπουν οι μπουλντόζερ και θα την ανεβάσω. Έχω βρει 50 διαφορετικέ δηλώσει του Φλαμπουράρη και του Πιτσιόρλα. 50. Σε 50 διαφορετικές ημερομηνίες, την άλλη εβδομάδα μπαίνουν οι μπουλντόζες. Τότε δεν θυμάμαι ότι ο κ. Στρατάκης με αυτό θα τέτοια κλείσουμε. Αγωνία για τους ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Λοιπόν, για μην ανησυχείτε, μέχρι τέλος του χρόνου η συναλλαγή θα έχει ολοκληρωθεί και θα είναι έτοιμοι να μπουν οι μπουλντόζες. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ, που ήσασταν μαζί μας. Οι συνάδελφοι παραμένουν. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε φύγει εκτός χρόνου.